Φαντάσου όμως τα δικά μας αβαντάζ. Τι θα είναι, φίλε. Όλες, θα τις αποδεκατήσουμε. Είμαι σίγουρα ότι έξω. Ζω! Πήγα τηλέφωνο, δεν ξέρω. Μου είπαν ότι πρέπει να έρθω. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι εννοείς, τι εννοείς, τι έγινε. Με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι θα πρέπει να γυρίσω πίσω λόγω του ότι έφυγε μια κοπέλα και θέλω να σου πες μου ότι έφυγε να πούμε. Μαρτίνα, έφυγε. Έφυγε, Μαρτίνα. Δεν το πίστευα, δεν το πίστευα. Είμαι τόσο χαρούμενη. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψε στο Σουζανάκι μου, δεν το πιστεύω. Θα ξαναγυρίσω το παιχνίδι. Να σου πω, μήπως δεν έφυγες και ήσουν πίσω την πόρτα όλο το βράδυ. Όχι. Όχι, μου πήρα τηλέφωνο και έπρεπε να... Ποιος? Τι νομίζατε, καλά μου κοριτσάκια, ότι θα μας το κάνανε τόσο εύκολο? Τσουπ, να μία Σουζάννα. Τι έγινε, Μαρία? Μια άλλη. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω. Έτσι είναι η ζωή. Ανατροπές. Ανατροπές. Κάτσε λίγο, γιατί το υφάκι τώρα, κανείς δεν ήθελε από εμάς, δεν είχε κάνει Σουζάννα να φύγει. Δηλαδή, τι αισθανόμαστε για σένα. Μα δεν έχει πει κανένα τίποτα. Δεν είπε κανένα τίποτα. Επειδή δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό. Να σου πω, όχι, δεν είναι το κακό. Επειδή ξέρει πως αισθάνθηκα, συγγνώμη, πριν είναι λάθος, είμαι sorry. Ότι και καλά ήρθε τώρα η Σουζάννα, γιατί καλά, we are back και θα σα όλες, κάπως έτσι. Και που λέτε, ήρθε η Σουζάννα και δεν το περάσαμε τόσο καλά. Να σου πω κάτι, δεν πρόκειται να αλλάξω. Όχι, το άκουσα. Συγγνώμη, από ποιον το άκουσα αυτό? Δεν το είπες πριν? Κάτσε λίγο, άμα είναι το πάμε αλλιώς το παιχνίδι, γιατί και εγώ ξέρω το πάω κι εγώ αλλιώς, δεν είμαι χαζή.